αλήθεια, φύγε, άσε με. Άστη με τις πέσεις τώρα και κλαίμε την πράγματα πριν τη φάμε καν. Ρε, θα την τρώμε από κάτω ρε, μην αγχώνεσαι. Έχει καθαρίσει ο Βασίλης. Θα την λείψει όλο ο Βασίλης από το πάτωμα αν πέσει κάτω. Φαντάζεσαι, πέφτεις, πάει και ο Βασίλης είναι έτσι. Σοκολατίτσα. Και είναι και μεγάλο. Θέλω απλά να το σηκώσω και να κάνω έτσι και να κάνω μπάνιο. Μπιλ. Την έβαγες όλοι. Έλα ρε μαράκι μου. Και έλα τώρα, άστα. Δεν την έβαγε. Είσαι καλά, έχεις πυρετό. Άρε μαράκι. Ασχολείσαι. Ήμουν σίγουρα δεν την έχεις φάει όλοι ήδη. Α, βάλτε και εδώ, παιδιά. Ασχολείσαι. Αφού τρως πολύ. Ο Βασίλης γενικά τρώει πολύ στο σπίτι και τα παιδιά τον πειράζουνε. Γιατί, ξέρω εγώ, τρώει, μας δίνει κιόλας, εντάξει. Απλά πάντα τελειώνει τελευταίος. Ο Βασίλης διάλεξε την κατάλληλη εβδομάδα για να είναι λάτζα. Θα γλύψει όλα τα πιάτα. Θα γλύψει όλα τα πιάτα, Βασίλη. Λίγο. Δεν με πολύ τρελαίνει. Άμα δεν σε πολύ τρελαίνει, μπορώ να πάρω εγώ αυτό. Άκου να δεις μισό λεπτάκι. Είμαι συγκάτοικη. Αύριο θα πρέπει να τρέξω 2 ώρες για να το... Για να το κάψεις. Για να μειώθω τύψεις. Να σου πω, δεν με ξυπνάς και εμένα αύριο. Ναι, με. Ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει να γουρουνιάζω, δεν μου αρέσει να ξεφεύγω από αυτά που πιστεύω. Για τα δικά μου δεδομένα, έχω ξεφύγει πολύ διατροφικά. Ενώ περίμενω το αντίθετο, ότι θα μπω εδώ και δεν θα τρώω. Μαράκι, μπορώ να σου δείξω μια χαρή. Θέλω να σου δείξω μια χαρή. Δεν θέλω να ξανακάνεις σχόλιο για το πόσο τρώω και το τι τρώω. Εγώ ήμουν 140 κιλά και λίγο με ενοχλεί. Το ξέρω. Το ξέρεις. Αλλά εγώ στο λέω για πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Με ενοχλεί. Εντάξει, δεν το ξανακάνω. Είμαστε εντάξει. Ναι. Δεν θέλω συγγνώμη. Απλά την επόμενη φορά δεν θα δεις έναν άρρωστο υπομονητικό. Θα δεις έναν ασχέτο άρρωστο. Συγγνώμη, εγώ δηλαδή σου κάνω σχόλιο για τα κιλά. Εγώ μιλάω με σένα τώρα. Το είπα και στη Φένια, θα το μεταφέρω και στους άλλους. Νομίζω ότι το έχω πει λιγότερες φορές από τον οποιοδήποτε. Αλλά εντάξει. Θες να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα ξαναγίνει. Σε καταλαβαίνω γιατί ευχαριστώ. Και εγώ το έχω περάσει αυτό. Οπότε. Έγινε. Και εκεί που πάω και τσανίγω την ψυχή μου και σου λέω εσύ, ξέρεις, σταμάτω, το κάνουν κι άλλοι. Δεν είπε ναι, Μπιλ. Όποτε θες να το συζητήσουμε. Ρουφιανιά. Ρουφιανιά, όριο, μπάστα, συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, οι δικοί μου άνθρωποι έξω θα σου. Είναι τόσο απλό. Μίλα λίγο καλύτερα. Τι ήταν αυτό τώρα. Είμαι εδώ για να είμαι ο εαυτός μου και όταν χρειάζεται να θέτω τα όρια μου με τον τρόπο που μου έχει μάθει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Έτσι με έχει μάθει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Το ρουφιάνο να τον δείχνω με το δάχτυλο. Όχι, μισό λεπτό να μιλήσω. Δεν είπαμε καμία κακία. Θα έπρεπε απλά να μου πεις έχεις δίκιο. Να μην ξεκινήσεις ότι. Όχι. Τους έχω πει λιγότερες φορές και αυτά. Καθόλου. Ξενοχλεί. Απλά δεν ήταν ωραίο αυτό που είπες. Εμένα, άμα το δουν οι δικοί μου άνθρωποι, άκουσε με συνεχίζεται λίγο. Αυτό και μου λέει, εγώ το έχω πει λιγότερες φορές. Άκουσε με λίγο. 1, 2, 3 κάθε μέρα σε κάθε γεύμα. Από 3 συγκεκριμένα άτομα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τύχτηκε η Μαρία που λέει 40 μπινελίκια στις 35 λέξεις. Σου χτυπάει ευαίσθητη χορδή. Ναι, εντάξει, είναι τέλει. Κάτι που. Ωραία, το... Να σου πω εγώ κάτι άλλο. 1, 2, 3, 5, άντε. Έλα εδώ. Εγώ άλλο σε φωνάζω. Είναι αστείο. Είναι αστείο, ε. Όχι, μ' αρέσει που βρίσεις, ρε. Ποτέ βρίσεις. Είναι αστείο, ε. Σταμάτα, Κλέη. Δεν το είπα, το ξέρω, αλλά ξέρω ότι ο Βασίλης γενικά είναι πολύ ευαίσθητος. Τον είδα να κλαίει έξω. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος για να σου λέει από μόνος του ότι κάτι με ενοχλεί, σημαίνει ότι κάτι ενοχλεί, πως μόνο να βάζει και τα κλάματα ολόκληρος άντρας. Το θεωρώ το λιγότερο από άνθρωπο να ξύνει τις πληγές κάποιου.